Καταρχήν, πρέπει να πω ότι η Ένωση Ιστορίου Πανελλάδος δημιουργήθηκε με σκοπό να προωθήσει το πιστοποιημένο υλικό στην Ελιά, στα Σπουδαιδί και στο Πυρηνόπαιρο. Έχουμε μέλη από την Ελλάδα, την Κρήτη μέχρι τη Θράκη και παλεύουμε γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό συμμετέχουμε στο πρόγραμμα που τρέχει εδώ στα Χανιά για την πιστοποίηση φυτών ελιάς, ασφυριδιών και σικιάς. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, γιατί πλέον η ζήτηση στην αγορά έχει αλλάξει. Δεν υπάρχουν πια παραγωγή με την παλιά, με τα οποία οι οποίες ζητούσαν μία ποικιλία να φυτέψουν, δεν εστιάζουν ακριβώς στον κλόνο. Δηλαδή, ας πούμε για την κορονέγηση της Κρήτης, δεν μπορεί κανένα να φυτέψει κορονέγηση, γιατί πρέπει να ξέρει ποιος κλόνος είναι, γιατί υπάρχουν αμέτρητοι κλόνοι ελεύθεροι στη φύση. Οπότε αυτό το πρόγραμμα εδώ βάζει το μπούσουλα, γι' αυτό ακριβώς για την πιστοποίηση. Για να ξέρει ο καθένας, ξεκινώντας από το σημείο 0 που είναι τα φυτόρια, τι πουλάει και μετά τι παράγει. Γιατί όταν λέμε ποικιλία και έχει ένα επίθετο, ο κλόνος ακριβώς, ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του για να μπορούμε μετά να μην στην αγορά. Αυτό κάνει τα φυτόρια πιο ακριβά σε σχέση με το παρελθόν, Πρόεδρε. Όχι απαραίτητα, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η Ελλάδα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω όσον αφορά την πιστοποίηση των φυτών. Δεν υπάρχουν φυτά στην Ελλάδα οι φυτίες οι οποίες είναι πιστοποιημένες. Μέχρι πρόσφατα, δηλαδή μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, η μόνη πηγή προμήθεια συνειδητού για να κάνει στο πνεύμα του ήταν από εργαστήρια του εξωτερικού Ινστιτούτα ή από κάποιες άλλες χώρες. Με την αλλαγή της αεροδρομικής υπηρεσίας αυτό σταμάτησε να γίνεται και όποιος πήρε κάποια στιγμή, ας πούμε. Οπότε δεν μπορούσε να παραχθεί πιστοποιημένο υλικό στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά στα χρονικά γίνεται τώρα αυτό για να μπει και η Ελλάδα στο πλευρό των άλλων που έχουν εξασφαλίσει της Ισπανίας στην ουσία, ώστε να βοηθούμαστε σε ομοειδή προϊόντα. Είστε έτοιμοι εσείς παράγετε πιστοποιημένα φυτά στα φυτόρια? Στη αρκετά φυτόρια από την Ένωση Ιστορίου που παράγουν πιστοποιημένα φυτά. Και σε ελιά, και σε αμπυλοειδή και σε πυρηνόκαρπα. Όσο αφορά τη σπυρηνόειδη, όχι ακόμα. Γιατί είναι ένα πολύ πλοκό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με ποικιλίες, με υποκείμενα κλπ. Δηλαδή στα ελιά, αβοκάντο είμαστε πίσω και στα σπυρηνόειδη. Πολύ. Πάρα πολύ πίσω. Έτσι δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε άλλους επιχειρηματίες στο εξωτερικό. Και τελευταία χρόνια έχει προκύψει και το μετά από προσπάθειες που είχαν κάνει άλλες χώρες τα λοιπά, διασταυρώσεις φυτών και δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών σε όλα τα φυτικά είδη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σχεδόν σε όλα και στην ελιά και σε φυτοειδή ποικιλίες με δικαιώματα, οι οποίες κυριαρχούν. Και επειδή έχουν τη δυνατότητα αυτή όλη η γεωργική και να τα διαφημίζουν στο διαδίκτυο, πάρα πολλοί Έλληνες παραγωγοί πλέον ζητούν ποικιλίες οι οποίες έχουν δικαιώματα και τις οποίες δεν μπορούμε να τον πραγματοποιήσουμε, να τις έχουμε για να τις παράγουμε.